Το Αντίφωνο μετράει 17 χρόνια αυτόνομης ενεργού δράσης, δημοσιεύοντας εκατοντάδες οπτικοακουστικές εκπομπές, συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, καθώς και χιλιάδες κείμενα νέων και μη δημιουργών, στους οποίους προσφέρεται το βήμα να δημοσιεύουν δωρεάν το έργο τους. Το περιεχόμενο του περιοδικού μας αφορά σε θέματα επιστήμης, φιλοσοφίας, ιστορίας, γεωπολιτικής, κινηματογράφου, ζωγραφικής, μουσικής και θεολογίας. Πιστεύουμε στον πολιτισμό και ενεργούμε απαντώντας εμπράκτως στην υποβαθμισμένη κουλτούρα των συμβατικών μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Εμπιστευόμαστε το ανθρώπινο πρόσωπο και το καλούμε σε μια πολιτισμική σύμπραξη δημιουργικότητας και ευθύνης. Τον έχουμε συνηθίσει πίσω από την κάμερα. Σήμερα όμως είναι μπροστά στην κάμερα και έχει να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο ίδιος. Κωνσταντίνε Βεργή, τι είναι το Αντίφωνο και πώς προέκυψε? Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεις να ξεδιπλώσουμε έτσι μερικές σκέψεις για μια προσπάθεια που κρατάει αρκετά χρόνια. Το Αντίφωνο είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο φιλοξενεί κείμενα και βίντεο από ανθρώπους που κάτι έχουν να πούν σε αυτόν τον τόπο. Πώς ξεκίνησε? Διάβαζα γενικότερα διάφορα πράγματα όμορφα και ένιωσα, είχα μια ανάγκη έτσι να τα μοιραστώ με κάποιους. Λέω, γιατί όση χαρά παίρνω εγώ από αυτά τα πράγματα, λέω ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να χαίρονται που τα διαβάζουν, τα πρωτοανακάλυπτα, δεν υπήρχε και αντίστοιχο ή μάλλον δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους υλικό στο διαδίκτυο, οπότε έτσι ήταν ένα συνδυασμός ανάγκης και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να μοιραστώ τη χαρά μου με άλλους. Πήγαινα σε διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις και διάφορες εκδηλώσεις, κατέγραφα ηχητικά τότε τα δρόμενα και έπρεπε μετά να τα, με κάποιο τρόπο να τα μοιράσω. Άρα δεν ήταν ένα blog που έγραφες μόνο ή μετέφερες γραπτό υλικό, ήταν και εικόνα. Όντως για εκείνη την εποχή δεν ήταν κάτι εύκολο. Ναι, καταρχήν ούτε τώρα έχω γράφει ποτέ, τίποτα είναι δικό μου, όλα είναι... Μεταφέρεις. Ναι, μπράβο, μεταφέρω τον άλλον. Ναι, ξεκίνησε νωρίς με κείμενα ξεκίνησε, αλλά πολύ γρήγορα είχε ήχο και αρκετά γρήγορα είχε και βίντεο. Σε μια πρωτόλια μορφή τα πρώτα βίντεο, τώρα ελπίζω μετά από 17 χρόνια λίγο καλύτερα. Αυτό είναι, η ανάγκη να τα μοιραστώ και τη χαρά που έπαιρνα εγώ από αυτά που διάβαζα και έβλεπα και άκουγα. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και με πολύ καλή απήχηση, το λέω και από προσωπική εμπειρία, σε ποιους νιώθεις ότι απευθύνεται και σε ποιους νιώθεις ότι δεν απευθύνεται? Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, θα σας πω σε ποιους δεν απευθύνεται, οπότε καλύπτηκε το ποιους δεν... Όποιες λέξεις επιστήμη, φιλοσοφία, τέχνες και θεολογία, αυτές είναι οι τέσσερις λέξεις που απαρτίζουν το... Απαρτίζεται το όλο εγχείρημα αυτό. Ναι, κάτι από αυτές τις λέξεις δεν τους λέει τίποτα. Ας δουν κάτι άλλο, ας πούμε. Υπάρχει πληθώρα πραγμάτων να δουν και επίσης και τέχνες, κινηματογράφος. Στο τέχνες βάζοντας όλα αυτά, κινηματογράφος, θέατρο, γιατί έχει ήδη ευρυνθεί λίγο η... Αλλά σε αυτά. Ναι. Πώς προκύπτει το υλικό? Ψάχνοντας σε πρώτη φάση, μετά γνωρίστηκα, ψάχνοντας, διαβάζοντας αρκετά κείμενα για να προκύψουν μερικά αξιοανάγνωστα και να τα μοιραστούμε. Και μετά διάφοροι άνθρωποι είναι μαζί μας, ας πούμε, και στέλνουν κείμενα, γίνονται εκδηλώσεις, καταγράφονται τα βίντεο. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε συνεντεύξεις, όπως εδώ τώρα. Εκδηλώσεις, όλα αυτά και έτσι συνέχεια προκύπτει υλικό με αρκετές ανθρωπόρες δουλεύοντας, γιατί κάποιος λέει πατάει τα κουμπάκια, αλλά τα κουμπάκια πατιώνται μεν βέβαια από κάποιον, αλλά κάποιοι
θέλει μια κάτι άλλο για να προκύψει τα σωστά κουμπάκια να πατάς. Σου δίνει χαρά αυτό που κάνεις μέσα από την κούραση, θα λέγαμε, έτσι, γιατί έχει πολύ κούραση. Εντάξει, χαρά και μόνο που τα μοιράζει και μόνο που μηνύματα, τι να σου πω τώρα, από τις Φιλιππίνες ή από μακρινές χώρες, ότι ρε φίλε, έχω φάει ατέλειωτες ώρες, ας πούμε, με τα βίντεο σου να τα ακούω σε τρένα, σε λεωφορεία, σε ανθρώπους που ούτε τους ξέρεις ποτέ, ούτε τους έχεις γνωρίσει, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρω. Σου γράφουν, Κωνσταντίνε. Όχι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, 2-3 έτσι δυνατά μηνύματα ή ευχαριστούμε για εκείνο, εντάξει, μόνο χαρά σου δίνει αυτό. Συν την προσωπική σχέση με τόσους ανθρώπους. Γιατί έχει προκύψει μια έτσι ζεστή, ας πούμε, αγαπητική, θα έλεγα, σχέση με πολλούς από τους ανθρώπους. Που κάποιους δεν τους έχω γνωρίσει, τους έχω δείξει μετά από 5-6 χρόνια, 7-10 που στέλνουν κείμενα να συναντιόμαστε. Και είναι σαν να τον ήξερες πάντα. Δεν είναι απίθανο αυτό. Και γνωστούς ανθρώπους που τους θαύμαζες, που διάβαζες τα βιβλία τους, που... Ναι, ήταν για σένα κάτι και να είσαι τώρα, εντάξει, όχι φίλος τους, αλλά να έχεις μια σχέση, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Και το γεγονός ότι τους προβάλλεις είναι μεγαλείο και για σένα και για αυτούς. Και πάντοτε δημιουργούνται καινούργιες σχέσεις μέσα από αυτά τα πράγματα και αυτές οι σχέσεις έχουν μια αξία τελικά. Ήθελα να σε ρωτήσω... Περίμενε, να σου πω, αλυσιδωτά προκύπτουν. Έχει προκύψει και αυτό. Αυτό είναι να με ρωτήσεις ή... Όχι, όχι. Α. Πάω παρακάτω. Ναι, αλυσιδωτά προκύπτει. Από το ένα πάω στο άλλο, οπότε τα απαντάω κι εγώ γρήγορα. Από τον έναν παραπεμπτικά στον άλλο, όπως τα βιβλία, δηλαδή, όπως δουλεύει και όλο το ίντερνετ, που είναι συνδέσεις. Το ίντερνετ είναι ένας τεράστιος σύνδεσμος. Είναι από σύνδεσμο σε σύνδεσμο σε πάει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Και τα διαβάσματα. Έτσι. Έχεις πάρα πολλές θεματικές. Έτσι. Πώς τα καταφέρνεις και τα συνδυάζεις όλα αυτά. Α, δεν ξέρω να συνδυάζονται, αλλά μ' αρέσουν. Υπάρχουν ωραία πράγματα, παιδί μου. Δεν ξέρω, η ομορφιά, ας πούμε, μπαίνει σε κουτάκια. Μπορείς να πεις αυτό είναι μόνο αυτό, μόνο με αυτό. Δεν ξέρω, έτσι κι αλλιώς και η θεολογία, άμα το σκεφτεί κάποιος, εκφράζεται με την ποίηση, με την μουσική, με τη ζωγραφική, με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορείς να πεις εγώ ασχολούμαι με ένα, αφού από το ένα όλα μαζί συσχετίζονται. Και προκύπτουν και άνθρωποι, βασικά, που μπορούν να τα διακονήσουν όλα αυτά και να τα μοιραστούμε. Οπότε, γι' αυτό όλο και ανοίγονται οι θεματικές. Έχεις αγωνία για το επόμενο βίντεο, για την επόμενη συνάντηση, μάλλον, για το πού θα βρεθούν οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί. Έχεις κάποια αγωνία? Όχι. Για το πού, όχι. Το διεκπεραιωτικό της υπόθεσης, το να μαζευτούμε, τώρα που να μαζευτούμε, λέμε, στούντιο, ας πούμε, να πω εδώ παρεπιπτόντως ευχαριστώ πάρα πολύ και τους Αγίους Εναργύρους εδώ που βρισκόμαστε και τον Παπασπύρο, τον Τζιμούρη, γιατί τα ονόματα έχουν σημασία, και στο Ραγκαβά τον πατέρα Αλέξανδρο, τον Καριώτογλου, που μας έχει φιλοξενήσει πολλές φορές, και άλλους, τώρα μην πω, γιατί είναι λιγότερες φορές, εντάξει, μην αδικήσω κανέναν, αλλά τέλος πάντων... Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο, το διαδικαστικό. Με τις κάμερες, με αυτά, με το μοντάζ μετά, με τον ήχο να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από θέμα υλικού και όλα τα υπόλοιπα δεν έχω ποτέ αγχωθεί. Αφού πάντα υπάρχει στην Ελλάδα ανθρωπολογικός πλούτος αδιανόητος. Ναι, και τώρα το τι βλέπουμε τόσα χρόνια, ναι, είναι μια άλλη συζήτηση, άστο. Είναι μια άλλη ιστορία, αλλά νομίζω ότι φαίνεται πλέον αυτή η ιστορία. Ναι, εντάξει. Ναι, συγκριτικά, ναι, είναι λίγο... Τώρα, ήθελα να ρωτήσω γιατί επιλέξατε έτσι όλο το team εκεί να υπάρχει ζωγραφική στις αναρτήσεις. Κοίταξε, καταρχήν η ζωγραφική που παρήχθη στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα, αν και έχουμε όχι μόνο Έλληνες ζωγράφους, είναι αδιανόητης ποιότητας. Οπότε γιατί να μην φαίνεται αυτό, αυτή τη στιγμή που υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να λέω το όνομά του, ο Γιώργος, άντε θα πω το μικρό το όνομα. Καλύτερα, όλοι το ξέρουν. Ναι, που διαλέγει όλα τα εικαστικά με πολύ μεγάλη αγάπη και φροντίδα. Ναι, και ανιδιοτέλεια. Οπότε δεν είναι ιδιοσιογραφική η σελίδα, να κατακλείζεται από φωτογραφίες, που είναι το εύκολο. Που δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας άλλη σελίδα που να υποστηρίζει με εικαστικό υλικό τις αναρτήσεις.
Εντάξει, ναι. Πάλι υπάρχει ο άνθρωπος που το κάνει. Οπότε... Πολύ σημαντικό. Καταγράφει και αναπαράγει σε διαδικτυακή μορφή. Ναι, ότι έχουμε κάνει ημερίδες, έχουμε κάνει σχεδόν συνέδριο, προβολές κινηματογραφικές, ό,τι τέλος πάντων είναι σε... το έχουμε φτιάξει, μέχρι και ντοκιματέρ έχει γίνει. Έχει γίνει για τον Φίλιππο Σέραρτ, που είχαμε κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Ναι, όλα αυτά τέλος πάντων μας τσιγκλάνε τέλος πάντων και προσπαθούμε να τα... παρουσιάσουμε και να τα μοιραστούμε με τους άλλους. Να τα μοιραστούμε, όχι να τα παρουσιάσουμε. Φαντάζομαι ότι ένα θέμα είναι η καθημερινή διαχείριση. Ναι, τώρα πάμε σε πιο... Όλες οι άλλες είναι ωραίες ερωτήσεις. Τώρα είναι, ναι, εντάξει, υπάρχει μια... Είναι μια δυσκολία. Να βρεις τα κείμενα, Δεν έχει τώρα πολύ μεγάλη σημασία να μπούμε σε λεπτομέρειες. Κάποιος που έστω... έχει μια ευθύνη για κάτι που κάνει με συνέπεια, μπορεί να καταλάβει σε όποιον τομέα και να το κάνει, όχι στην ηλεκτρονική επικοινωνία, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει, να έχει μια ευθύνη και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ναι, μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να απαιτείται για αυτό το πράγμα. Είναι full time job, έτσι, όλη μέρα. Ναι, όχι, είναι και στη σκέψη πολύ. Ναι, είναι σαν τα διανυκτερεύοντα. Είναι 365 μέρες το χρόνο, εντάξει, ναι. Νοσοκομεία, ξέρω εγώ, ναι, νοσοκομείο είμαστε όλοι μαζί, εντάξει, οπότε... Είμαστε μας εκεί. Ναι, ναι, κάπου εκεί είμαστε, ναι. Τώρα, κάτι πρακτικό, γιατί σίγουρα μας ακούνε και θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν συνδρομητές. Πώς κανείς μπορεί να γίνει συνδρομητής, να το παρακολουθήσει δηλαδή και να λάβει ίσως από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πώς γίνεται? Ναι, υπάρχει κουτάκι αντίστοιχο που γράφεται, ο άλλος δίνει το email του και μπαίνει στη λίστα αποδεκτών της εβδομαδιαίας αντιφωνικής επισκόπησης που έχει τις αναρτήσεις της κάθε εβδομάδας και επίσης μπορεί να γραφτεί στο YouTube το κανάλι, το αντίστοιχο. Το οποίο ξέχασα να το πω στην αρχή, ότι παράλληλα με τη σελίδα, τα βίντεο της σελίδας φιλοξενούνται στο YouTube, οπότε υπάρχει ένα αντίστοιχο ομώνυμο κανάλι. Μπορεί να γραφτεί εκεί και εκεί λαμβάνει βέβαια τις ειδοποιήσεις μόνο για τα βίντεο. Το YouTube είναι βίντεο κανάλι, οπότε εκεί λαμβάνει τις ειδοποιήσεις για τα βίντεο. Αν θέλει να αντιλαμβάνει και ειδοποιήσεις για τα κείμενα και οτιδήποτε άλλο, γράφεται στη σελίδα, στην ιστοσελίδα, αντίφωνο.gr. Γιατί τα λέω για να κάποιος να καταλάβει. Και μια χαρά τα καταλαβαίνουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα ήθελα έτσι με αριθμούς τώρα. Πόσο μεγάλη είναι η συντροφιά στο αντίφωνο? Α, με νούμερα. Εντάξει, τώρα είναι 28.000 στο YouTube. Είναι γραμμένοι οι φίλοι. 4.000 περίπου λαμβάνουν αυτή την επισκόπηση τη εβδομάδα. Αυτά είναι τα βασικά νούμερα που φαίνονται. Είναι και στο Facebook που υπάρχει αντίστοιχη, είναι και εκεί 5.000. Εντάξει, αλλά τα νούμερα είναι κάτι σχετικό. Δεν είναι και ποιοι το βλέπουν και πόσο... Αυτό ξεκίνησε σιγά σιγά, δηλαδή το είδες να αναπτύσσεται σαν ένα παιδί που μεγαλώνει έτσι, μπροστά στα μάτια σου. Ναι, έχει την ίδια ηλικία με το γιο. Οπότε ξεκίνησε. Στην εφηβεία, θα έλεγες. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Μετεφηβικό στάδιο, στα 17 εκεί. Κωνσταντίνε, πώς το βλέπεις να μεγαλώνει και να ενηλικιώνεται για τα καλά? Ας πούμε, τι ελπίδα έχεις για το μέλλον, γι' αυτό? Οι έφηβοι, ξέρεις, ανοίγουν τα φτερά τους μετά όταν ενηλικιώνονται. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι να ανοίξει τα φτερά και να γίνει κάτι σαν τηλεόραση. Να έχει πρόγραμμα τηλεόρασης, ναι. Και βλέπουμε. Τι άλλο έχει προκύψει? Αφιερώματα που έχουμε κάνει, εκδηλώσεις που είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένες θεματικές, μια ημερίδα που είχαμε κάνει για το Ρενέ Ζιράρ και άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Συνεργασίες με διάφορους εκδοτικούς οίκους
σε διάφορες μορφές, ας πούμε, τις εκδόσεις τα Μολύ και με το Ενπλό παλιότερα. Συνεντεύξεις αρκετές αποκλειστικές, ας πούμε, με όλα αυτά τα, ναι, όλα αυτά τα όμορφα. Και βέβαια αυτό που είπα, το βασικό, σχέσεις και φιλίες με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται αυτά ούτε στα βίντεο ούτε αποτυπώνονται πουθενά. Και η παρέα. Και οι βόλτες μετά τις συνεντεύξεις και η συνεντεύξη είναι το πρόσχημα και είναι τα μετά που γίνονται, τα πριν τις συνεντεύξεις. Πάντως όλο αυτό νομίζω ότι περνάει μέσα. Όλη αυτή η σχέση που δημιουργείς με τους ανθρώπους, με τις συντροφιές, με τις εκδηλώσεις, κυρίως με τους ανθρώπους, περνάει μέσα από εκεί. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μία σχέση, μία επαφή, δεν είναι κάτι στεγνό. Μακάρι, γιατί εσύ έχεις εμπειρία τώρα τόσα χρόνια και για να το λες κάτι θα... Και χωρίς εμπειρία. Κάτι θα καταλαβαίνεις. Και χωρίς εμπειρία. Γιατί είναι διαδικτυακό άμα το σκεφτείς. Ναι. Γιατί αν σκεφτείς είναι διαδικτυακό. Δεν υπάρχει ούτε ένας χώρος να βρισκόμαστε, ας πούμε. Να λες θα έκανα ξέρω μια φορά το μήνα μια σύναξη αυτών που συμπαθούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλο διαδικτυακό. Δεν υπάρχει η φυσική, ας πούμε... Παρουσία ούτε... Ναι, και σε εκδηλώσεις πολύ δεν, ούτε φαίνομαι, ούτε δεν... Εντάξει, ναι. Για να το λες, κάτι θα υπάρχει. Το βλέπει κανείς αυτό. Κωνσταντίνε, όλα αυτά, τι έξοδα απαιτούν. Ναι. Είναι το όνομα για την ιστοσελίδα, η φιλοξενία της ιστοσελίδας. Λέω τώρα για τα πολύ... Απλά την υλικοτεχνική υποδοκιμή για τις κάμερες, τα φώτα, τα μικρόφωνα, τις φθορές, τις αντικαταστάσεις... Το άλλο υλικό που χρειάζεται και ανθρωπόρες πολλές για την επεξεργασία, για το μοντάζ, για όλα τα υπόλοιπα, για τα τηλέφωνα, για τις συνεννοήσεις. Ναι, κάτω, να πνιγώ κιόλας, γιατί τόσο να πνιγώ κιόλας, πάμε πιο νερό, περίμενε. Ένας για όλα, φαντάζομαι ότι θα έχεις επιτελείο, έτσι. Ναι, ναι, τα παιδιά τώρα ήδη, ας πούμε, στο γραφείο εργάζονται πυρετοδός για τις επόμενες αναρτήσεις, γιατί εγώ κάθομαι εδώ και... Όμως δεν είναι, ας πούμε, αγγίζει, λέω, τα όρια του θαύματος να γίνονται όλα αυτά με κάποιο τρόπο τέτοιο, με τόσο λίγους συνεργάτες. Έτσι είναι, ναι. Έτσι. Εντάξει, ναι. Αγγίζει τα όρια του θαύματος. Λοιπόν, ναι. Πώς χρηματοδοτείτε? Ναι, λοιπόν, μέχρι το 2016-17 ήταν από την τσέπη μας. Αλλά μετά η τσέπη μας δεν είναι... Ναι, και προσπαθούμε να ανοιχτούμε κάπως με κάποια διαφήμιση που βάλαμε λίγες στο YouTube, κάποιες διαφημίσεις. Τώρα, πριν λίγους μήνες, στη σελίδα κάποιες ελάχιστες, αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα για ανεκδοτολογικές... περιπτώσεις. Δηλαδή, μόνο τις βενζίνες να βάλεις, θα πήγαινε έλα. Εντός Αττικής. Γιατί δεν έχουμε απλωθεί κι αλλού. Δυστυχώς, στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ψυχή σε αυτό το πράγμα που κάνει κανείς. Ναι, εντάξει. Η βοήθεια. Υπάρχει επίσημη, μη επίσημη υποστήριξη, κάτι. Εσύ το πες το όχι, εγώ κούνησα το κεφάλι, εντάξει, οκ, ονοώνω ή το. Κόλλος, ονοώνω να πας. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να βοηθήσουμε, αν θέλουμε να σας υποστηρίξουμε, αν θέλουν να μας υποστηρίξουν αυτοί που μας βλέπουν σήμερα και έχουν καλή διάθεση, τι μπορούν να κάνουν? Υπάρχει το κουμπάκι που λέει υποστήριξη, μπορούν να το δουν, υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί, υπάρχει το PayPal, ναι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, εμείς το ζητάμε αυτό, γιατί είναι ένα χαρούμενο προσκλητήριο βοήθειας όλο αυτό που γίνεται. Και ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι άνθρωποι. Αξίζει τον κόπο. Εντάξει, υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός, που να καταλαβαίνει τα πράγματα, με τι θέλει να βλέπει, αλλά να ξέρει ότι δεν γίνονται ούτε εύκολα, ούτε με χαβαλέ. Χαβαλέ κάνουμε και πλάκα κάνουμε και περνάμε πολύ καλά, αλλά
δεν προκύπτουν όλα από το μηδέν. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που το καταλαβαίνουν πια οι άνθρωποι αυτό. Έχουν μια συνέστηση. Το θέμα είναι πόσο θα πάρουμε την ευθύνη για το να περάσουμε πιο καλά και να ψυχαγωγηθούμε. Κοίταξε, συνέστηση μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Απλώς επειδή υπάρχει, ζούμε σε εικονικό πολιτισμό, όλα είναι εικόνες. Εικόνες και βίντεο είναι όλα. Βίντεο είναι, παίρνω με το κινητό και τραβάω 30 δευτερόλεπτα το πιάτο που έφαγα και τον εαυτό μου. Και βίντεο είναι αυτό που, 900 βίντεο που έχουμε στο YouTube, ας πούμε. Που έχουν μια άλλη και αισθητική, νομίζω, και δεν θα συζητήσω για το περιεχόμενο, αυτό το κρίνει ο καθένας. Οπότε ο καθένας όλα αυτά νομίζει ότι είναι κουμπάκια, τα πατάω εύκολα και γίνονται. Καθόλου εύκολα. Ναι, δεν προκύπτουν. Ναι. Θέλει πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Ναι, και διάθεση και ναι. Ναι. Οπότε καλό είναι να τη διατηρήσουμε αυτή τη διάθεση. Ναι, σε επανατροφοδοτούν οι ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και σε πολλά πεδία. Αυτό δηλαδή πάντα, ας πούμε, λες χαίρεσαι που λες, παιδί μου, και αυτό υπάρχει και εκείνο υπάρχει. Μα καλά και αυτός είναι απίθανος. Δηλαδή απορώ πως δεν υπάρχουν άλλα αντίστοιχα να έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ ωραία πράγματα. Είναι ένα μυστήριο. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσες ζωές έχεις ζήσει μέσα από το αντίφωνο. Δεν ξέρω, εντάξει, αλλά... Δεν θα τις είχες ζήσει. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, εντάξει. Δεν είναι φοβερό δώρο αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει, αλλά υπάρχει κόπος όμως για να προκύψει. Δηλαδή κάπου υπάρχει και κάτι σου χαρίστηκε, αλλά κάτι κούνησες και τα χέρια σου, τα κουνάς και τα χέρια σου και τα πόδια σου. Οπωσδήποτε. Mm. Αλλά χαίρομαι πραγματικά και όταν δουλεύω από την εμπειρία μου, αλλά και όταν σε βλέπω και σένα να δουλεύεις αυτά, χαίρομαι γιατί αυτά που ζούμε δεν θα τα ζούσαμε σε καμία άλλη δουλειά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι αυτό που λέμε, κάνεις το χόμπι σου, είναι η ζωή σου. Εντάξει, μεγάλη ευλογία τώρα αυτό, να μπορεί κάποιος να... αυτό που θα το κάνει και χωρίς να πληρώνεται, να πληρώνεται. Τώρα εδώ βέβαια δεν πληρωνόμαστε. Όχι. Αλλά ούτε είναι η δουλειά. Αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευλογία, αλήθεια, και μακάρι να μπορούσε να γίνει έστω και σε μικρό βαθμό, πόσο πιο ωραίο και τι άλλες ωραίες συνεργασίες και συνέργειες θα προέκυπταν. Αλλά ελπίζουμε, έχει ο Θεός. Τώρα έτσι, για το μέλλον. Κάτι είπες προηγουμένως για την τηλεόραση και ήθελα να επισημάνω εδώ κάτι που έχει γίνει τελευταία στο αντίφωνο. Με μία παρουσίαση πολύ σημαντική, που δεν την έχει δείξει κανείς, δεν την έχουν δείξει τα κανάλια, δεν την έχουν δείξει τηλεοράσεις, αν και πολλοί θα ήθελαν να τη δείξουν. Μιλώ για την παρουσίαση με τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού και τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου. Μια εξαιρετική δουλειά. Φαντάζομαι πώς θα ένιωσες όταν θα τα άκουγες όλα αυτά, την ώρα που στείνονταν οι κάμερες και θα τα έβλεπες και θα άκουγες όλες αυτές τις εξηγήσεις. Όλη αυτή την παραποίηση, έτσι, την παραπληροφόρηση που από μία λέξη μπορεί να κάνεις μια τεράστια ψεύτικη ιστορία. Αυτά τα έζησες τις στιγμές που τους κατέγραφες. Και αυτό το έδειξαν τα χιλιάδες views, έτσι, που είχαν στο αντίφωνο. Πες μου, τι σκέφτεσαι για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σου πω λίγο με αφορμή όλη αυτή την ιστορία. Πρώτα να πω πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ευάγγελο, που ήταν δική του η προτροπή, η ιδέα και όλα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στην αρχή να το ήθελε να το βάλει μόνο στο δικό του κανάλι και μετά μου λέει βάλ' το στο δικό σου. Οπότε ευγνωμοσύνη όχι μόνο γι' αυτό και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και οι δύο. Όταν ένα χρόνο κάποιος διώκεται και συκοφαντείται και λοιπά και δεν έχει έναν τρόπο να μιλήσει και σου δίνεται η δυνατότητα 2,5 ώρες να τον έχεις εκεί και να όπως μπορούσε να μιλήσει, που δεν μπορούσε, ο πατήρ Ευάγγελος τον έκανε να πει αυτά τα λίγα που ψέλησε τέλος πάντων. Με ρώτησες πώς ένιωσε. Ναι, δεν μπορούσα. Ήταν γιατί είχα το νου μου με τις κάμερες, με τα μηχανήματα και με αυτά. Όταν όμως κάναμε
Το μοντάζ. Ναι, ναι, για το πρώτο. Ναι, ναι, προσεκτικά. Εκεί είπε και ο πατήρ Ευάγγελος, μου λέει, τώρα λέγεται και εγώ ήμουν σε μια ένταση, γιατί το κάναμε δύο μέρες μετά. Κάναμε το πρώτο μέρος που είναι μια μισή ώρα. Είπε ότι νομίζω ότι με αυτό το βίντεο, λέει, θα ανακουφιστεί πολλής κόσμος. Αυτό και εγώ ένιωσα, ότι τουλάχιστον να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος, ναι, δηλαδή άνθρωπος είναι και αυτός, ξέρω, να μην πει κάτι. Αυτό. Και να μην παραποιηθεί αυτό που θα πει. Ναι, το ζητήσανε και να σου πω τώρα διάφορα. Το ζήτησε η τηλεόραση. Ναι, ναι, τέσσερα κανάλια. Το έδωσε. Τα τρία το ζήτησαν να παίξουμε κάποια αποσπάσματα, χωρίς να διευκρίνουν πια. Ένα κανάλι είπε μας πρότεινε ποια αποσπάσματα θα παίξουν, αλλά δεν... Δεν υπέκυψε στον πειρασμό. Όχι εγώ, είπα, είναι, και οι τρεις ήταν και είπα, αν συνενέσετε, το κάνω υπακοή. Αλλά δεν... Η εμπειρία έδειξε ότι δεν θα βγει κάτι από αυτό. Ναι, δεν είχε νόημα. Τώρα 2,5 ώρες συνέντευξη να βάλουν 2,5 λεπτά και όποια... Ναι, δεν είχε κάποιο νόημα. Εξάλλου και ένα χρόνο που ήταν όλοι αυτοί. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα θυμηθήκανε. Τέλος πάντων. Με αφορμή αυτό, έτσι, τι σκέφτεσαι για το μέλλον, για την ενηλικίωση, όπως είπαμε και πρώτα. Α, μπράβο, ενηλικίωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, να γινόταν... ένα είδος, ναι, τηλεόραση, να μπορούσε να γίνεται μια εκπομπή 30 λεπτή κάθε μέρα, ναι, με όλη αυτή την πλούσια θεματική που υπάρχει, και θα μπορούσε να γίνει και κάτι σαν ένα δελτίο μια φορά τις μία ή δύο εβδομάδες, που να συγκεφαλαιώνει και να παρουσιάζει μια επικαιρότητα με άλλο τρόπο και με μια άλλη ματιά, στα όντως κέρια και ουσιώδη του τρόπου και του τόπου αυτού εδώ πέρα. Και πώς νομίζεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ναι, φαντασίωση. Λοιπόν, ναι, από τις καλές, εντάξει. Πολλά μικρά εγώ κάνουν ένα μεγάλο εμείς. Είναι, ας πούμε, 28.000 γραμμένοι στο YouTube. Αν ένας στους 4 ή ένας στους 5, ένας στους 5, 20% ή 25% έδινε 1 ευρώ το μήνα, 12 ευρώ το χρόνο, 3 καφέδες, ας πούμε, π.χ. το χρόνο, ναι, θα μπορούσε να γίνει... Θα μπορούσε να γίνει κάτι. Όχι, θα γίνει κάτι αυτό που λέμε, όχι κάτι, να γίνει τηλεόραση. Εννοούμε να έχει τουλάχιστον μια εκπομπή να υπάρχει τη μέρα και αυτό που είπα πριν. Ναι, μου κάνει εντύπωση, Κωνσταντίνε, γιατί στο εξωτερικό τα υποστηρίζει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάθε μήνα θα δώσουν οι άνθρωποι και διατηρούνται. Εδώ δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό το πράγμα, να αλλάξει λίγο ο τρόπος να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό. Δεν είμαστε βέβαια και πολλοί, έτσι, αλλά εντάξει, ναι, καλό θα ήταν να αλλάξουμε. Ναι, εγώ το προτείνω, επειδή υπάρχει μια διαδρομή. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που σαν πυροτέχνημα. Ναι, υπάρχει μια διαδρομή, αλλά υπάρχει και μια υλικοτεχνική, ας πούμε, υποδομή που χωρίς την δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορείς να... Τι να κάνεις, δηλαδή. Χωρίς τη βάρκα δεν μπορεί να πας πουθενά. Θες τη βάρκα και θες και τα κουπιά ή τη μηχανή, ας πούμε. Δεν γίνεται τώρα, τι να κάνουμε. Οπότε, εντάξει. Ονοώνω ήτο. Πολλά μικρά εγώ κάνουν ένα μεγάλο εμείς. Αυτό είναι το καλύτερο. Να σε ευχαριστήσω που μου μίλησες προσωπικά, γιατί το πρόσωπο έχει σημασία. Και για αυτή την αποκλειστικότητα του να δούμε ποιος ήταν ο άνθρωπος. Α, νόμιζα ότι θα έλεγες για την άλλη αποκλειστικότητα με τον πατέρα Αντώνιο, νόμιζα, και τον πατέρα Ευάγγελο. Την έδειξες παντού. Αλλά αυτό που ήθελα προσωπικά να σε ευχαριστήσω εδώ τώρα στο τέλος είναι ότι μίλησες
για το αντίφωνο, μίλησες για όλη αυτή την πορεία. Και το χάρηκα πραγματικά και εγώ και με βέβαια και αυτοί που μας βλέπουν. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες, που είναι στη σκιά, είναι καλό που και που να βγαίνουν στο φως, να βλέπουμε ποιοι είναι και να ξανακρύβονται πάλι πίσω. Εντάξει, και να ξέρουμε την πορεία τους. Θεού θέλοντας, τα επόμενα 17 χρόνια μπορεί να τα ξαναπούμε, αν είμαστε... Τα χαρώ πολύ. Αν είμαστε πολύ, καλά. Έγινε το πρώτο ξεκίνημα. Ναι, ναι. Έτσι. Ειλικρινά ευχαριστώ και τη διάθεση, όχι μόνο για την παρουσία, κυρίως για τη διάθεση και με τον τρόπο και έτσι την στοργή, ας πούμε, που περιβάλλει όλη αυτή την προσπάθεια. Χαρά μου ήταν. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας, μας παρακολουθήσατε και ευχόμαστε να βοηθήσετε με όποιον τρόπο μπορείτε, μέσα από την καρδιά σας κυρίως, και να μεταδώσετε βέβαια το μήνυμα που ήδη υπάρχει στο αντίφωνο. Να είστε πάντα καλά. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Γίνετε ενεργό μέλος της αντιφωνικής οικογένειας και αντιπροτάξτε μαζί μας ένα πλαίσιο έγκυρης ενημέρωσης, οικουμενικού πολιτισμού και πνευματικής παράδοσης. Δεκαεπτά χρόνια αντίφωνο. Αναβαθμιζόμαστε. Αντίφωνο TV.